ούτε να ακούσουν για ειρηνευτικές συνομιλίες οι Ρώσοι κατόπιν των τελευταίων εξελίξεων στην Ουκρανία, με το Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ να απορρίπτει σήμερα σχετική πρόταση από πλευράς Κιέβου. Ειδικότερα, ο Λαυρόφ απέρριψε την πρόταση των Ουκρανών για διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών στο λιμάνι της Μαριουπόλεως, δηλώνοντας ότι είναι πολύ νωρίς να υποθεί ποιος θα μεσολαβήσει σε τυχόν διαπραγματεύσεις. Σε δηλώσεις του, ωστόσο, μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στη Μόσχα, τόνισε πως η Ρωσία δεσμεύεται για μια διπλωματική λύση μέσω συνομιλιών στο ζήτημα της Ουκρανίας. Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε πως σε σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι το Κίεβο πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τους ανθρώπους που έχουν τρυπώσει στη χαλιβουργία του Αζόφσταλ και κάλεσε εκ νέου τους μαχητές που βρίσκονται εκεί να καταθέσουν τα όπλα τους. Ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα πάντα με το Κρεμλίνο, δήλωσε ότι η Μαριούπολη έχει απελευθερωθεί και ότι πλέον δεν διεξάγονται στρατιωτικές επιχειρήσεις εκεί, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την εκδοχή που δίνει το Κίεβο για τις εξελίξεις στην περιοχή. Η ζωή των εχμαλώτων πολέμου είναι εγγυημένη. Η ιατρική περίθαλψη και η αντιμετώπιση τους γίνονται σύμφωνα με τα διεθνή νομικά πρότυπα, συμπλήρωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.